Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Η εκπομπή του All About Aris είναι αυτή που παίρνει τη σκυτάλη εδώ στο Λίμπερο στους 107 και 4 μέχρι τις 7 και σήμερα μαζί σας. Σήμερα Τρίτη, 13 και 13 του Φλεβάρη. Με τον Βασίλη Καβαδία θα είμαστε πίσω από την κονσόλα του ήχου. Εσείς μπορείτε πάντοτε να επικοινωνείτε μέσω μηνυμάτων με την εκπομπή FM και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Να σας πω ότι η χρέωση του SMS είναι 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ αλλά και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Με ποδόσφαιρο και μπάσκετ θα ασχοληθούμε και στην σημερινή εκπομπή. Θα αναλύσουμε έτσι διεξοδικά την κυτρινόμαυρη δισογραφία, τι υπάρχει ως τώρα καταγεγραμμένο στο ρεπορτάζ στα δύο κορυφαία αυτά τμήματα αλλά και στον Εραστέχνη που είχε μια ευχάριστη είδηση μέσα στις πολλές αρνητικές, είναι αλήθεια, των τελευταίων, δεν θα έλεγα μηνών, χρόνων, που τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Έχουμε και μάτς αύριο και πολύ σημαντικό για τον μπάσκετ στις 6 ώρα κοντρα στο Λαύριο, με προσπάθεια να συγκεντρωθούν και κάποια χρήματα τα οποία θα δοθούν στους παίκτες, στο τεχνικό τιμή, στην ομάδα δηλαδή αποκλειστικά, σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει και πολύ μεγάλο αγωνιστικό ενδιαφέρον για τον Άρη, να μην το ξεχνάμε. Πρέπει οπωσδήποτε να το κερδίσει κόντρα μάλιστα σε μια ομάδα η οποία έχει ένα πολύ καλό ρεκόρ φέτος, έχει καλή ομάδα, παίζει εντυπωσιακό μπάσκετ και δείχνει αυτή την περίοδο, αυτή την δεδομένη χρονική στιγμή να είναι σε καλύτερο φεγγάρι αγωνιστικά από τον Άρη, κακά τα ψέματα, αλλά βέβαια ο Άρης παίζει στο γήπεδό του, θα έχει την υποστήριξη τώρα να πιστεύουμε του κόσμου του, θα είναι η παρουσία νομίζω αρκετά μεγάλη για τον κόσμο της ομάδας αύριο, ούτως ώστε να έρθει ένα πολύ πολύ σημαντικό ροζ φύλλο αγώνα για την ομάδα του Παναγιώτη Γιαννάκη. Θα τα δούμε όμως μέσα στις 7. Η είδηση που, στην οποία αναφέρθηκε και ο Αλέξης λίγο πριν και την διαβάζετε εδώ και λίγη ώρα αποκλειστικά στο All About Aris, έχει να κάνει με την δικαίωση του Ερασιτέχνη Άρη σε ένα από τα πολλά θέματα, ζητήματα, προβλήματα που τον ταλαιπωρούσαν εδώ και αρκετά χρόνια και μιλάμε για μια δεκαετία σχεδόν, και είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια που πάβει να υφίσταται, γιατί αναφερόμαστε σε ένα ποσό της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ για κάποια πρόστιμα, για κάποιο κεφάλαιο, για κάποιο ΦΠΑ τέλος πάντων που είχε καταλογιστεί με ένα αρχικό κεφάλαιο της τάξης του μισού εκατομμυρίου και με το πέρασμα των ετών διπλασιάστηκε αυτό το ποσό. Για την ακρίβεια πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ γλιτώνει ο Ερασιτέχνης Άρης με αυτή την απόφαση, γιατί βέβαια όπως σημείωσε και ο νομικός που χειρίστηκε την υπόθεση, ο Γιώργος Γιαννόπουλος, πραγματικά δεν μπορούσαν να αντιληφθούν στον Άρη πώς είχε προκύψει αυτό το θέμα. Δεν μιλάμε για κάτι που άφησε απλήρωτο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι τα γνωστά ζητήματα και θέματα που προκύπτουν για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, σε περιόδους που υπήρξε και η έξαρση για παρόμοια ζητήματα με τον Ηρακλή, το θέμα των τιμολογίων και όλα τα υπόλοιπα. Μετά από αρκετά λοιπόν χρόνια έρχεται η δικαίωση με την απόφαση 362 του 18, που διαγράφει το συγκεκριμένο ποσό και πλέον ο σύλλογος για τις προηγούμενες χρήσεις οφείλει ένα ποσό της τάξης των 160.000 ευρώ, που βέβαια ούτε αυτό είναι μικρό, αλλά όταν χρωστάς 1.160 και φτάνεις να χρωστάς 160, αντιλαμβάνεσαι, ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία από την πλευρά καταρχήν του νομικού που χειρίστηκε το θέμα, του Γιώργου Γιαννόπουλου, γνωστό στην οικογένεια του Άρη βεβαίως και με πολλές παρόμοιες επιτυχίες παλαιότερα και στην ΠΑΕ Άρης, αλλά κυρίως στον Ερασιτέχνη Άρη τα τελευταία χρόνια, και βεβαίως και τη διοίκηση του Ερασιτέχνη, που ορθώς ασκούμε κριτική όταν κάνουν λάθη, όταν δεν καταφέρουν να ανταποκριθούν εκεί που πρέπει να ανταποκριθούν, όταν υπάρχουν ζητήματα και λάθος χειρισμοί, αλλά πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί καταρχήν έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας από όλους, γιατί είναι εύκολο να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας από εμάς όταν ξέρουμε ότι κάτι καλό μπορεί να συμβεί για το σύλλογο και διεκδικεί κάτι ο σύλλογος, αλλά ξέρετε ότι υπάρχουν και πολλοί καλοθελητές που θέλουν ακριβώς το αντίθετο. Και πέτυχε έτσι να διαγραφεί ένα ποσό της τάξης του 1 εκατομμυρίου
ευρώ. Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για τον ερασιτέχνη. Διαβάζετε τις λεπτομέρειες βέβαια στο Λαμπαοτάρης που αποκάλυψε την είδηση. Και να πω εδώ και κάτι που δεν το έχουμε γράψει κιόλας, το πληροφορήθηκα πριν από λίγο, ότι η συγκεκριμένη απόφαση εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, αλλά αυτό ακριβώς από τη στιγμή που υπάρχει δικαίωση στο συγκεκριμένο κομμάτι, θα δικαιώσει και ανθρώπους όπως ο κύριος Ματθαίου, ο κύριος Ζορπίδης, ο κύριος Παπαδόπουλος, που είναι οι έχοντες το δικαίωμα υπογραφής και οι εμπλεκόμενοι πρόεδροι των χρόνων εκείνων, δηλαδή από το 2002, 2003, 2004, 2005, και μάλιστα συμπτωματικά σήμερα ο κύριος Ματθαίου πήρε και αναβολή για το συγκεκριμένο ζήτημα και σήμερα βγήκε και η απόφαση. Και επίσης να πούμε, Αλέξη, ότι έρχεται σε συνέχεια αυτή η απόφαση που είναι θετική για τον ερασιτέχνη, σε συνέχεια της απόφασης στην οποία αναφερθήκαμε και το πρωί εδώ στο Λίμπερο για τον Ηρακλή. Μία απόφαση που έχει να κάνει με το ακατάσχετο των αθλητικών χώρων που ανήκουν σε συλλογούς ερασιτέχνες, γιατί πολλής λόγος έχει γίνει και γι' αυτό στο παρελθόν. Πολύ μεγάλη παραφιλολογία και παραπληροφόρηση και του κόσμου του Ηρακλή και του κόσμου του Άρη, ότι δηλαδή θα σας πάρουν τη Μίκρα, θα σας πάρουν τους Σταγαράδες, θα σας πάρουν το Χαριλάου, θα σας πάρουν το ένα και θα σας πάρουν το άλλο, γιατί κάποιοι τσαρλατάνοι των FM ήθελαν να τρελάνουν τον κόσμο του Άρη, του Ηρακλή, στην καλύτερη περίπτωση να τον τρελάνουν, στην χειρότερη των περιπτώσεων να δημιουργήσουν τεχνητές εντάσεις ώστε να πετύχουν τον σκοπό τους, τον στόχο τους, και βεβαίως παράλληλα και να υπάρχει μια γενικότερη αναστάτωση στον κόσμο. Δεν υπάρχει λοιπόν με απόφαση μάλιστα δικαστήριου πλέον καμία τέτοια πιθανότητα, καμία τέτοια περίπτωση. Βέβαια, σας το είχαμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά όταν γενικότερα βλέπει και ο κόσμος του Ηρακλή και ο κόσμος του Άρη πολλά και διάφορα και μεγάλα προβλήματα, είναι φυσιολογικό να ακούει, επαναλαμβάνω, τον κάθε τσαρλατάνο, ο οποίος επενδύει στην τρέλα, την αγάπη, το πάθος, την αγάπη ενός φιλάθλου για την ομάδα του και μπορεί να ακούσει τον οποιοδήποτε, τον τζιτώνει και τον τσιγκλάει. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με τον Άρη, ότι σε καμία των περιπτώσεων ο ερασιτέχνης δεν κινδυνεύει να χάσει το Βικελίδης ούτε οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό του στοιχείο, γιατί αυτό απαγορεύεται από τον νόμο, όπως σας έχουμε πει κατ' επανάληψη. Κάποιοι καραγκιόζητες λέγανε ότι θα πάρει ο Βίλτζερ το Βικελίδης. Αν θυμάστε κάποτε, θυμάμαι την υπόθεση αυτή με τον Άρη. Ή άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, ότι σε σχέση με την ΠΑΕ, και αφού η ΠΑΕ πήγε στον ερασιτέχνη κτλ. Ή τώρα λένε για την ΚΑΕ. Αφού η ΚΑΕ θα χάσει και τα λοιπά, άμα πέσει η ΚΑΕ, άρα θα πάνε τα χρήματα στον ερασιτέχνη. Δεν πάνε τα χρήματα στον ερασιτέχνη, δεν υπάρχουν τέτοιες πιθανότητες και τέτοιες καταστάσεις με το νομικό πλαίσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, και βέβαια δεν μπορεί να αλλάξει κιόλας το νομικό πλαίσιο σε καμία των περιπτώσεων. Το ακατάσχετο δηλαδή των αθλητικών εγκαταστάσεων των ερασιτεχνικών συλλόγων. Είναι άλλο η ΠΑΕ, είναι άλλο η ΚΑΕ και είναι άλλο ο ερασιτέχνης. Αυτές οι δύο λοιπόν ειδήσεις σήμερα προς την θετική κατεύθυνση, βέβαια μέσα σε ένα γενικότερο περιβάλλον πολύ δύσκολο και για τον ερασιτέχνη Άρη και σε σχέση με την ΚΑΕ Άρη στο τελευταίο χρονικό διάστημα και με τα προβλήματα φυσικά να μην έχουν εκλείψει τα προβλήματα του ερασιτέχνη Άρη και όλα όσα αντιμετωπίζει ο ερασιτέχνης Άρης και την προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά του ερασιτέχνη Άρη για να κρατηθεί ζωντανός ο σύλλογος. Το ένα όμως δεν αναιρεί την επιτυχία στο ζήτημα που σας προαναφέραμε και το οποίο γράφουμε στο All About Aris και το γεγονός ότι είναι να πούμε πιο ελαφριά πλέον, πιο ελαφρύ το βάρος που σηκώνει ο ερασιτέχνης. Να το πούμε γιατί είναι, επαναλαμβάνω, μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις των τελευταίων ετών. Το αντιλαμβάνεστε από το μέγεθος. Να μιλάμε για ερασιτέχνη Άρη και 1 εκατομμύριο ευρώ, αντιλαμβάνεστε το πόσο σημαντική είναι αυτή η πληροφορία, αυτή η είδηση, αυτή η απόφαση και το γεγονός ότι θα πρέπει να δώσουμε και συγχωρετήρια και δημόσια και στον Γιώργο Γιαννόπουλο που χειρίστηκε την υπόθεση και στους ανθρώπους του ερασιτέχνη που χειρίστηκαν την υπόθεση και κατάφεραν να πετύχουν την συγκεκριμένη απόφαση, που βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν είχε δίκιο ο Άρης δεν θα υπήρχε και περίπτωση δικαίωση. Το καταλαβαίνετε αυτό σε σχέση με το δημόσιο, ότι το ξέρουμε και πάρα πολύ καλά, δεν έχει κανένα μέσο Άρης, κανένα υπουργό, κανένα πρωθυπουργό, κάποιον
να μεσολαβήσει αυτά σε άλλες ομάδες και σε άλλους συλλόγους υπάρχουν. Ο Άρης είχε το δίκιο με το μέρος του και ευτυχώς το βρήκε, γιατί είχε μια πολύ καλή νομική εκπροσώπηση στο όλο ζήτημα. Και δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλες παρόμοιες αποφάσεις στο μέλλον, γιατί κινείται ο Άρης προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν χρειάζονται να πω περισσότερα για άλλες υποθέσεις που είναι σε εξέλιξη. Οι άνθρωποι που ξέρουν να τις χειρίζονται γνωρίζουν σε τι αναφέρομαι. Και το σταματάω εδώ, γιατί δεν θέλω να δώσω και το δικαίωμα σε κάποιους να προσπαθήσουν να βάλουν ένα στόπ στην προσπάθεια που κάνει και ο Εραστέχνης Άρης για την εξυγίανση, που δεν είναι εύκολη, που στην πορεία έχουν υπάρξει λάθη και σημαντικά μάλιστα λάθη από τη διοίκηση του Εραστέχνη, αλλά να μην ξεχνάμε ότι αυτή η διοίκηση του Εραστέχνη δεν είναι υπεύθυνη για τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια, και ίσως να είναι και λίγο άδικη η κριτική μας πολλές φορές, υπό την έννοια ότι καλούνται να δώσουν λύσεις σε προβλήματα που δημιούργησαν άλλοι. Όχι ότι δεν έχει κάνει λάθη, όχι ότι δεν έχει δημιουργήσει και αυτή προβλήματα και θέματα και ζητήματα, αλλά σίγουρα δεν αφορούν εκατομμύρια ευρώ από τα προηγούμενα χρόνια. Φίλε, νόμιζα θα πεταχτεί η κοπελίτσα και θα πει το τραγούδι, αυτό δεν είναι. Με τα μίγδαλα, αυτό δεν είναι το τραγούδι. Ε, όχι, άλλο είναι αυτό. Αν μ' αγαπά, αυτό σαν μ' αγαπά, ήλιο βασίλε μου, αυτό είναι. Τι όχι ρε, αυτό είναι ρε φίλε. Να. Αν μ' αγαπάς. Όχι, αυτό είναι από άλλη ταινία, ε. Να το. Να δεις καρδιάς. Να. Ερζαβούπουλε, τι μουσικές παίζεις ρε φίλε. Ποια το έλεγε το τραγούδι. Είναι από την ταινία με τα αμύγδαλα τώρα ή έχω μπερδέψει με την... Πότε ήταν τη Μελαχρινή, την Αθαναήλ. Σε ποια ταινία από τις δύο. Με τα αμύγδαλα ή Στάσου Μύγδαλα ή Έλληνα Αθαναήλ. Με τον Ξανθό τον άλλον, τον Γερμανό εκείνη τελεία. Λοιπόν, θα πάω να κάνω ρεπορτάζ τώρα στο διάλειμμα. Πάμε στο break. Στην ταινία να μου πει. Να την πει σε εσένα, ποια είναι η ταινία από τις δύο. Είναι Αθαναήλ ή η άλλη. Για να το πω στο λαό. Η Ναθαναήλ είναι. Μάλιστα. Πώς τη λέγανε την ταινία. Το «Αν μ' αγαπάς» η Ναθαναήλ. Η Ναθαναήλ έπαιζε. Ηλιο βασίλεμα στα μάτια της καρδιάς. Αυτό. Ποιο. Αυτό που έπαιζες πριν. Γυμνή με τα χέρια της τσίπες. Αυτή είναι η τέτοια. Να. Αυτό δεν ήταν. Πώς λεγόταν. Εκείνο το καλοκαίρι. Έλα ρε φίλε. Μπράβο. Με Έλληνα Ναθαναήλ. Το βρήκα όμως φίλε. Το βρήκα, άρα μου αξίζει ένα break. Υπάρχει μια ανάρτηση του Λευτέρη Αρβανίτη πριν από λίγο στα πλαίσια γενικότερα της συσπήρωσης και της κινητοποίησης ενώπιση αυριανής αναμέτρησης με το Λαύριο. Θα σας το διαβάσουμε λίγο μετά και θα πούμε για αρκετά πραγματάκια για το αυριανό αυτό σημαντικό παιχνίδι με το Λαύριο, αφού πρώτα συνεχίσουμε μάλλον με το θέμα που ξεκινήσαμε και είναι πολύ σημαντικό και αφορά τον Εραστέχνη και είναι για πρώτη φορά και μετά από αρκετό καιρό και κάτι ευχάριστο και όχι δυσάρεστο. Όντως. Και να που θα φιλοξενήσουμε και θα καλησπερίσουμε έναν εξαίρετο νομικό από την οικογένεια του Άρη, όχι για δυσάρεστο αλλά για ευχάριστο λόγο, τον Γιώργο τον Γιαννόπουλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι κάνετε, είστε καλά καταρχήν. Πολύ χαρούμενος για αυτό το οποίο προέκυψε ως είδηση της τελευταίας στιγμής και επιτέλους αυτό που είπατε νομίζω ότι τα λέει όλα. Δείχνει το κλίμα υπό το οποίο ζούμε τον τελευταίο καιρό στον Άρη, επιτέλους κάτι ευχάριστο. Επειδή τα νομικά καταλαβαίνετε ότι σε πολλοί κόσμο ακούγονται και να το πω έτσι λαϊκά και λίγο αλαμπουρνέζικα, κύριε Γιαννόπουλε, τι ακριβώς έτσι σε αδρές γραμμές σημαίνει αυτή η απόφαση για τον Εραστέχνη, για να καταλάβει ο κόσμος. Ναι, η αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών έκανε δεκτή την προσφυγή του Εραστέχνη και ακυρώσαμε 4 χρήσεις προστήμων ΦΠΑ, πρόστιμα ΦΠΑ για 4 χρήσεις, ένα συνολικό ποσό το οποίο αφορά έναν καταλογισμό ύψους 500.000 ευρώ, νομίζω με τις προσαυξήσεις από τότε που έχει γίνει ο καταλογισμός και ειδικά από τότε που εκτείνονται οι ακυρωθήσεις χρήσης υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο νούμερο για τα δεδομένα του Εραστέχνη. Δεν είναι πανάκια βέβαια, τα προβλήματα εξακολουθούν να παραμένουν. Αλλά δεν πάβει να είναι μια σημαντική εξέλιξη, η οποία δίνει μια ανάσα στα ζητήματα του ΑΣ.
Αυτό πόσο καιρό το τρέχατε, κύριε Γιάννοπλη, πόσο χρειάστηκε δηλαδή? Πρόκειται περί ενός επανελέγχου που έγινε μετά από ακύρωση και πάλι άλλου ελέγχου για το ΦΠΑ. Επανέλεγχος έγινε το καλοκαίρι, η προσφυγή μας έγινε το Σεπτέμβρη. Σήμερα παραλάβαμε από την αρμόδια επιτροπή με μεγάλη χαρά τη συγκεκριμένη απόφαση. Μάλιστα, βέβαια, όπως διευκρινίζεται για... Για ευνόητους λόγους, δεν σημαίνει ότι λύθηκαν αυτομάτως όλα τα προβλήματα του αφασίμασης. Δεν λύθηκαν, γιατί υπάρχει μια σειρά εκκρεμωτήτων νομικών που αφορούν άλλα ζητήματα, τα οποία εκκρεμούν, τα οποία είναι ακόμα στον αέρα. Άλλα είναι σε δικαστήρια, άλλα είναι σε επιτροπές, αφορούν πολύ μεγάλα ποσά, είναι γνωστά τα ζητήματα, να μην τα επαναλάβουμε. Αυτό ήταν ένα από τα πρώτα μέτωπα τα οποία... ήταν εκκρεμή. Ετοιμαζόμασταν, να σας πω πολύ εύγλωτα και χαρακτηριστικά, να ασκήσουμε προσφυγή κατά της τεκμερώμενης, όπως λέμε εμείς, νομική απόρριψης. Τελικά δεν θα χρειαστεί, από ό,τι φαίνεται, διότι νομίζουμε ότι η απόφαση αυτή είναι προς την κατεύθυνση που θέλαμε. Ψυχαρτήρα να σας πούμε, φυσικά. Και να είστε καλά. Να είστε καλά. Και να... Θέλουμε λίγο και ένα σχόλιο, κύριε Γιάννοπλε, για αυτή την απόφαση σήμερα για τον Εραστέχνη Ηράκλη, που θεωρούμε ότι και αυτή είναι πολύ σημαντική, έτσι δεν είναι? Είναι πολύ σημαντική. Δεν έχω καταφέρει να πληροφορηθώ γύρω από το περιεχόμενό της πάρα πολλά πράγματα. Ωστόσο θα τη διαβάσουμε πολύ μεγάλη προσοχή, διότι κατ' επέκταση νομίζω ότι μπορεί να αφορά και το σύλλογό μας. Σίγουρα είναι μια σημαντική εξέλιξη, δεδομένου ότι από ό,τι καταλαβαίνω μένουν στην απόλυτη χρήση, κατοχή και κυριότητα του Εραστέχνη Ηρακλή οι εγκαταστάσεις του, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος διορθώστε με, στους Χορτατζίδες. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Το να μην μπορούν να κατασχεθούν περιουσιακά στοιχεία του Εραστέχνη Ηρακλή και να βγουν στον πληστηρισμό, νομίζω ότι ανοίγει το δρόμο για μια όμοια αντιμετώπιση και στις περιπτώσεις του συλλόγου μας, που δεν έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα τέτοιο πρόβλημα, αλλά σαφώς στο μέλλον δεν θα μπορούσε να ξέρει κανείς για να είναι βέβαιος αν το αντιμετώπιζε. Ναι, σωστά, σωστά. Δηλαδή αυτή αφορά, μπορεί να αφορά προσεχώς και τον Άρη. Βέβαια, η νομική του Άρη, κύριε Γιάννοπουλε, δεν κάθονται ποτέ με σταυρωμένα τα χέρια. Όχι. Και νομίζω η νομική του Άρη, βέβαιως, και ο Χρήστος ο Γρόγιος και ο Σπύρος ο Χρυσοπορίτης, που έχουν ασχοληθεί με ζητήματα του συλλόγου μέχρι σήμερα, τουλάχιστον αυτούς που ξέρω, δεν θέλω να αδικώ άλλους συναδέλφους που έχουν χειριστεί θέματα του συλλόγου, έχω την αίσθηση ότι κάνουν πάντοτε το καλύτερο δυνατό μέσα στα πλαίσια της λογικής και του νόμου. Νομίζω ότι αυτό προσπαθούμε να κάνουμε όλοι, ο καθένας στο ρόλο που του έχει αναπτυχθεί από τον Σύλλογο. Υπ' αυτή την εκδοχή θεωρούμε ότι όλα μπορούν να πάνε καλύτερα τις επόμενες μέρες, τον επόμενο καιρό, με την προσπάθεια την οποία κάνουμε και βέβαια το Διοικητικό Συμβούλιο του Εραστέχνη, το οποίο πραγματικά αξίζει συγχαρητήριο, διότι οι άνθρωποι κάνουν ένα πάρα πολύ δύσκολο αγώνα υπό πολύ αντίξωες συνθήκες και νομίζω ότι προσπαθούν να ανταποκριθούν στο μέτρο του δυνατού και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να σας κάνω έτσι ένα σχόλιο, γιατί μου βγαίνει και τώρα αυθόρμητα, ότι αυτό που έγινε τώρα με τον Εραστέχνη και τις κινήσεις που κάνατε και εσείς που χειριστήκατε νομικά την υπόθεση, είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι συμβαίνει στην ΚΑΕ Άρης. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι ο Εραστέχνης Άρης έχει πόρους, έχει την καλύτερη δυνατή λειτουργία ή οτιδήποτε άλλο, γιατί ακριβώς έχει πάρα πολλά προβλήματα που έχει κληρονομήσει η τωρινή διοίκηση από τις προηγούμενες. Παρ' όλα αυτά, ένα τόσο σημαντικό θέμα το χειριστήκατε και με μυστικότητα, που είναι πολύ σημαντικό για τον Άρη τα τελευταία χρόνια. Φτάσατε στην επιτυχία και μετά δημοσιοποιήθηκε όταν πλέον έχει βγει η απόφαση. Ενώ η ΚΑΕ την τελευταία τουλάχιστον χρονιά ούτε νομικός πήγαινε. Πήγαινε ο Σπύρος ο Χρυστοφορίδης μόνος του σε κάποιες περιπτώσεις, πλέον τα παράβολα ο ίδιος. Δηλαδή, δείχνει ότι αν πραγματικά έχεις ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο, μπορείς να βρεις γιατριά στα προβλήματα. Οκ, χρειάζονται και χρήματα. Αλλά τουλάχιστον ο σύλλογος προσπαθεί να μείνει ζωντανός. Δίνει τη μάχη του. Ο Σύλλογος προσπαθεί να μείνει ζωντανός και πρέπει να μείνει ζωντανός. Από εκεί και πέρα εγώ θα πω ότι δεν είναι όλες οι διαδικασίες ίδιες. Άλλες διαδικασίες χρειάζεται να γίνουν στα πλαίσια ενός φορολογικού ελέγχου, άλλες διαδικασίες χρειάζεται να γίνουν στα πλαίσια μιας περίπτωσης όπως αυτή που αντιμετωπίζει η ΚΑΕ Άρης, που σχετίζεται με το ιδιοκτησιακό, μετοχικό, διοικητικό κομμάτι. Είναι τελείως διακριτές περιπτώσεις και δεν θα πρέπει να τις συγχαίουμε. Όχι, αυτό που είπατε. Την λειτουργία εγώ σημειώνω. Η λειτουργία σαφώς θα μπορούσε να πει
πάρα πολλά κάποιος, ο ερασιτέχνης ασφαλώς και διάγει πάρα πολύ δύσκολες μέρες, το γνωρίζετε. Δεν έχει ούτε τους πόρους ούτε τις δυνατότητες να ανταποκριθεί σε αυτές τις διαδικασίες. Ενδεικτικά σας λέω τώρα ότι ετοιμαζόμασταν να βρούμε τρόπο για να έχουμε ένα ποσό περίπου στα 1000 ευρώ σε 10 μέρες για να πληρώσουμε στο δημόσιο το παράβολο που θα επρόκειτο να εκδοθεί για την προσφυγή που ετοιμαζόμασταν να ασκήσουμε. Κατά αυτής της περίπτωσης, ευτυχώς δεν χρειάζεται τελικά. Καταλαβαίνετε ότι τα χρήματα δεν είναι εύκολο να εξοικονομηθούν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό ακριβώς λέω. Και είναι απαραίτητα, αν θέλει κανείς να πάει σε ένα δικαστήριο. Μιλάω μόνο τώρα για το παράβολο που πρέπει να βρεθεί στο δημόσιο, έτσι. Αυτό ακριβώς λέω. Ότι βρέθηκε ο τρόπος λοιπόν μέχρι να βγει η απόφαση αυτή σήμερα να λειτουργήσει το όλο σύστημα, να χειριστείτε εσείς το όλο θέμα, να φτάσουμε στο πετυχημένο αποτέλεσμα, την ίδια στιγμή που στην ΚΑΕ χρωστάμε 15 χιλιάρικα στο Τζέκινς και από τα 15 φτάνουμε να βγαίνει η απόφαση 240. Γιατί δεν πήγε κανένας. Αυτά είναι πραγματικά παράδοξα. Αυτό πράγμα. Λέω. Στην ΚΑΕ έχουν γίνει πράγματα τα οποία δεν μπορεί ένας λογικός άνθρωπος, δεν χρειάζεται καν να είναι νομικός, να εξηγήσει το τελευταίο διάστημα. Αυτό που μου λέτε είναι ένα από αυτά τα παράδοξα. Ναι, θα σου πω, ο Μπάκνερ, ο Μπάκναλ, ο Μάρμπλ, όλοι αυτοί ήτανε, θα κλείνανε με 10, 20, 30, 40 χιλιάρικα το πολύ και είναι τώρα 1 εκατομμύριο όλοι μαζί. Αυτό είναι στα όρια, δεν ξέρω, θα μου πείτε κιόλας νομικά, είναι στα όρια της απιστίας. Ας μην επεκταθούμε, αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσε να πει κανείς και κάτι. Είπα στα όρια. Είπα στα όρια, δεν είπα ότι είναι, είπα στα όρια. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει να τύχει εξετάσεως. Πάντως είναι παράδοξο ακριβώς. Δεν μπορώ να ξέρω τις διαδικασίες οι οποίες ακολουθούν στην ΚΑΕ. Αυτό το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα σε αρκετές περιπτώσεις, με όλη τη δύναμη που έχει φωνή μου, ότι αυτό είναι το παράδοξο. Πώς είναι δυνατόν να φτάσαμε εδώ μέσα από αυτή τη διοικητική λειτουργία του τελευταίου έτους, η οποία από ό,τι αντιλαμβάνομαι ήταν εντελώς στον αέρα. Δεν ξέρω τι συνέβη στην ΚΑΕ. Φυσικά ο μεγαλομέτοχος νομίζω ότι θα πρέπει να εξηγήσει. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν το βρίσκει κανείς για να εξηγήσει. Είναι ένας γόρδιος δεσμός που πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να ληφθεί. Mm-hmm. Μια που το ανοίξατε το θέμα, θα επανέλθουμε στον ερασιτέχνη. Μια που το ανοίξατε, ήσασταν και στην τελευταία γενική συνέλευση. Βεβαίως, δεν ξέρω τι κλίμα εισπράξατε, με δεδομένο ότι έχετε και νομικές γνώσεις. Άρα κάποια πράγματα που μπορεί κάποιος να του φαίνονται απλά από το αν μπορούν να μεταβιβαστούν οι μετοχές. Υπάρχει νομική διέξοδος, μέχρι δηλαδή επιμπλοκίες. Μπράβο, τα αντιλαμβάνεστε και λίγο περισσότερο λόγω του αντικειμένου. Κοιτάξτε, το κλίμα που εισέπραξα. Το κλίμα που εισέπραξα ήταν η αγωνία όλων. Όλων, μηδενός εξαιρουμένου μέσα στη Γενική Συνέλευση, να μπορέσουμε να βρούμε με ποιους τρόπους θα υπήρχε η δυνατότητα να φέρουμε πιο κοντά τον μεγαλομέτωχο ώστε να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε μαζί του, αλλά και πώς θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να μην μπλέξουν τα πράγματα σε έναν ατέρμονο δικαστικό αγώνα που πιστέψτε με δεν το θέλει κανένας. Και το λέω με απόλυτη σοβαρότητα και αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ μετρημένος σε σχέση με τα λόγια μου. Δεν τον θέλει αυτόν τον δικαστικό αγώνα ενδεχομένως ούτε η ΚΑΕ, διότι ο μεγαλομέτοχος, διότι πραγματικά θα υπάρξει εμπλοκή. Δεν το θέλει ούτε και η ΚΑΕ, ο σύλλογος, διότι θα τραβήξει σε πάρα πολύ μεγάλο μάκρος. Όποιες και αν είναι οι νομικές λύσεις οι οποίες θα προταχθούν ως κατάλληλες, θεωρώ ότι δεν θα δώσουν λύση στο άμεσο πρόβλημα αυτή τη στιγμή του τμήματος. Υπ' αυτήν την εκδοχή νομίζω ότι πριτάνευσε η λογική του να έρθουμε σε μια διαδικασία συνεννόησης, η οποία όμως δεν είναι ιστοδυνεκές. Από ό,τι βλέπω, κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω περισσότερο αυτό, γιατί υπάρχει μια πενταμελής επιτροπή η οποία ορίστηκε προκειμένου να χειριστεί το θέμα της... Να σας ενημερώσω και εσάς και άλλους, δεν ξέρω να το ξέρετε, ότι σήμερα όμως επικοινώνησαν οι νομικοί των παικτών και τα λοιπά που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στην ΕΑ και είπαν, παιδιά, από την Πέμπτη, φτάσαμε Τρίτη. Δεν μας έχει πάρει κανένας για τους διακανονισμούς που μας είπατε την Πέμπτη ότι θα γίνουν. Ξαναπάμε στην Επιτροπή εμείς την άλλη Πέμπτη. Όχι αυτή. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά για να προχωρήσουν χρειάζονται χρήματα. Δεν είναι μόνο όλα χρήματα. Χρήματα. Μα χρήματα να υπάρξουν, αλλά ο κύριος Πλιάκης δεν μπορεί να δίνει τα χρήματα κτλ. Χωρίς να... Δεν το γνωρίζω προσωπικά, αλλά ο άνθρωπος από ό,τι διαβάζω και από ό,τι μαθαίνω δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο. Είναι απόλυτα κατανοητό και απόλυτα λογικό. Θα γίνει και η προσπάθεια αυτή αύριο, η οποία πιστεύω ότι θα στεφθεί με κάποια επιτυχία, αλλά όλα αυτά είναι πάρα πολύ σχετικά. Αν δεν δοθεί λύση άμεση στο διοικητικό παύλα μετοχικό ζήτημα της ΚΑΕ, πραγματικά ό,τι συζήτηση και να κάνουμε είναι παρακινδυνευμένη και δεν οδηγεί πουθενά. Επαναλαμβάνω, το θέμα δεν είναι να μπλέξει
ο σύλλογος ατέρμονες νομικές διαδικασίες. Δεν ξέρω αν τελικά αποτραπεί αυτό, αλλά δεν ξέρω εάν η έναρξη κάποιων νομικών διαδικασιών και κυρίως ο ορίζοντας λύσεώς τους φτάνει μέχρι το καλοκαίρι. Νομίζω ότι θα υπερβούμε κάθε όριο στο θέμα διοικητικό μετοχικό της ΚΑΕ και δεν θα υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Θα δούμε. Υπάρχει η συνέλευση την άλλη εβδομάδα, συνεχίζεται μάλλον, η συνέλευση την άλλη Τετάρτη, 21 του μήνα. Ας ελπίσουμε ότι όντως είτε η Πενταμελής Επιτροπή είτε όποιοι προσπαθούν να βρουν μια λύση και στην παράταση της παράτασης να βρεθεί μια. Όχι λύση. Λύση δεν μπορεί να βρεθεί για 4 και 4,5 και 5 εκατομμύρια κατευθείαν. Τόσο αν έρθει κανένας μεγιστάνας που δεν νομίζω να αποκτήσει. Ασφαλώς. Απλά να μείνει ζωντανός ο Άρης και να προσπαθήσει να διακανονίσει όλα αυτά τα οποία έχουν προκύψει. Κοιτάξτε, ο Άρης, από ό,τι αντιλαμβάνομαι τώρα και μετά από όλα όσα προέκυψαν τις τελευταίες μέρες με την πρωτοβουλία όσων ενδιαφέρθηκαν και βέβαια μετά τη συγκρότηση της Πενταμελούς Επιτροπής, θα πρέπει, εφόσον αυτή η διαδικασία δεν καταλήξει πουθενά μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει πλέον να κοιτάξει την επόμενη μέρα κατά τη γνώμη σε σχέση με το διοικητικό. Ο Σύλλογος δεν διοικείται και ο Σύλλογος θα πρέπει να διοικηθεί. Έτσι. Με αυτό είναι το βασικό. Εγώ δεν βλέπω αυτή τη στιγμή πραγματικά ότι το τμήμα διοικείται. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα. Απλά τώρα το διαπίστωσαν όλοι. Δεν διοικείται εδώ και ένα χρόνο. Αυτή τη στιγμή δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Έτσι. Αυτό που λέμε είναι κάτι αντικειμενικό. Υπάρχουν συνεχώς προβλήματα. Αυτό που μου λέτε εσείς, που μου είπατε εσείς πριν από λίγο, δεν το ήξερα. Για το θέμα των δικηγόρων. Πήρε των ο κύριος Πετράτος που... και ενημέρωσε ότι θα γίνει ασφαλώς, αυτό. Ασφαλώς. Αυτό σημαίνει ότι ο σύλλογος στην καθημερινή του πλέον λειτουργία είναι ελληματικός. Όχι, είναι ελληματικός, δεν υπάρχει λειτουργία. Και μας κάνει και μια χάρη μια εβδομάδα, σου λέει: δεν πάω αυτή την Πέμπτη, να ξέρετε, θα πάω την άλλη. Ναι. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν ούτε σε συνοικιακά καφενεία. Έτσι. αυτό το πράγμα είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο για το σύλλογο, πάρα πολύ άσχημο για την εικόνα του συλλόγου. Πρέπει να δούμε τις λύσεις ενδεχομένως από την Γενική Συνέλευση, την επόμενη Γενική Συνέλευση και να προχωρήσουμε άμεσα. Υπό την έννοια ότι ακόμα και αν η νομική διαδικασία ή όποια νομική διαδικασία επιλεχθεί είναι χρονοβόρα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Να επιστρέψω στον Εραστέχνη. Δεν ξέρω αν έχετε δει την... έχει δημοσιοποιηθεί, δεν έχετε δει την απόφαση. Σε σχέση με τον Ηρακλή, μιλήσατε με τον Αλέξη. Πόσο μπορεί να επηρεάσει αυτό τον Άρη και τα λοιπά. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, αλλά θα πιστεύω ότι άλλο ήθελα να πω. Αν υπάρχουν παρόμοιες απαιτήσεις από την πλευρά του Άρη. Θυμάμαι κάποτε υπήρχε το Γουίλτζερ, αλλά το λέγαμε και τότε, ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει κάποιος αθλητικό χώρο που ανήκει σε Εραστέχνη. Για να σας προλάβω, είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον εγώ σε συνεργασία με τον τότε πρόεδρο του Εραστέχνη, με τον οποίο ξεκινήσαμε πολλές από αυτές τις διαδικασίες, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, είχαμε θίξει σε επιτροπές οι οποίες ασχολήθηκαν με θέματα του Εραστέχνη στην Αθήνα. Είχε τεθεί το ζήτημα αυτό το οποίο λέτε και το αντικρούσαμε με αυτό το σκεπτικό που προφανώς μετά από την πάροδο κάποιων ετών δικαιώνει την άποψή μας. Ότι δεν μπορεί να τύχει εκτελέσεως και πληστηριασμούς περιουσία Εραστεχνικού Σωματείου. Σήμερα είναι μια μορφή δικαίωσης αυτό το οποίο μαθαίνουμε, έστω και αν δεν αφορούσε της πράγμασης μια διαδικασία εκτελέσεως εις βάρος περιουσίας του Εραστέχνη Άρη, αλλά μια πρόθεση ενδεχόμενης τέτοιας διαδικασίας, τέτοιας εκτέλεσης, η οποία τελικά δεν προχώρησε τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι με αυτό που όμως δημοσιεύτηκε επιβεβαιώνεται η τότε θέση μας και βέβαια μας δίνει μια δικλίδα ασφαλείας για να αντιμετωπίσουμε τυχόν οποιοδήποτε θέμα τυχόν προκύψει στο μέλλον. Καταραίων και καταραίων εκπομπές που έγιναν πάνω στο συγκεκριμένο θέμα του Άρης χάνει το Βικελίδης κτλ. Αλλά τώρα τι να το κάνουμε, το θέμα είναι τότε. Να σας πω κάτι, νομίζω ότι το σημαντικότερο το οποίο πρέπει να λύσει πλέον ο Άρης, παρεμπιπτόντως όλα τα ζητήματα του συλλόγου είναι σημαντικά, είτε αυτό αφορά μια νομική διαφορά, είτε αυτό αφορά μια συνεργασία, είτε αυτό αφορά την εξέλιξη στο διοικητικό κομμάτι. Νομίζω ότι ο Άρης αυτό το οποίο θα πρέπει επιτέλους να προσέξει το επόμενο διάστημα είναι να πάει καλά το αγωνιστικό κομμάτι στο ποδόσφαιρο, να, ο κόσμος κακά τα ψέματα, γι' αυτό ενδιαφέρεται. Να πάει καλά το ποδόσφαιρο, να πάει καλά το μπάσκετ, να πετύχουν τους στόχους μιας πάρα πολύ δύσκολης χρονιάς. Αφότερα τα τμήματα, όπως και τα υπόλοιπα φυσικά τμήματα του συλλόγου. Και εν συνεχεία το καλοκαίρι νομίζω ότι θα πρέπει με νυφαλιότητα και ψυχραιμία να σκεφτούμε πλέον και να πάρουμε σοβαρές αποφάσεις για το πώς οραματιζόμαστε το μέλλον
του συγκεκριμένου συλλόγου. Νομίζω ότι πρέπει φέτος να πετύχουμε τους στόχους. Αυτό είναι που ενδιαφέρει τον κόσμο. Πέραν από όλα τα υπόλοιπα, τα οποία είναι συμπληρωματικά, και εν συνεχεία να δούμε την επόμενη μέρα με περίσκεψη και νυφαλιότητα. Νομίζω ο ερασιτέχνης περιμένει πάρα πολύ την άνοδο του ποδοσφαίρου, γιατί προσδοκά και από εκεί να βοηθηθεί. Εγώ δεν λέω να δοθούν εξ ολοκλήρου. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, ελπίζω να πάνε όλα καλά και φέτος να έχουμε το αποτέλεσμα που όλοι επιθυμούμε και περιμένουμε. Σας βλέπω πάντως και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Προσπαθούμε να είμαστε κοντά σε όλες τις εκδηλώσεις του συλλόγου. Του σαράκι δεν φεύγει. Δυστυχώς με πιο περιορισμένος ο χρόνος από τα προηγούμενα ενδεχόμενα χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει πάντοτε προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε στο σύλλογο. Εμείς να ευχηθούμε να μας ενημερώσετε και να σας φιλοξενήσουμε και για άλλες παρόμοιες θετικές αποφάσεις και κάποια στιγμή να σας καλέσουμε και να μιλήσουμε μόνο για μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Να μην έχει τέτοιες εκκρεμότητες ο Άρης. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ. Ή να κερδίζουμε, να κερδίζουμε και χρήματα. Εν πάση περιπτώσει, θα ήταν πραγματικά θαυμάσιο στο μέλλον να μπορούμε να ασχοληθούμε μόνο με τέτοια ζητήματα. Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή να είστε συνέχεια. Καλά, να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γιαννόπουλο. Εντάξει, νομίζω ότι οι γνωρίζοντες στη Θεσσαλονίκη ξέρουν ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό νομικό και το πιστοποιεί και αυτή η απόφαση που σας αναφέραμε λίγο νωρίτερα. Για το 1 εκατομμύριο ευρώ που γλιτώνει ο ερασιτέχνης Άρης. Και γειτονάκι μου, να ξέρεις. Γειτονάκι μου, απέναντι μένουμε. Και εμείς βλέπουμε το μάτς δίπλα-δίπλα. Λοιπόν, να τους. Αμέσως. Και πρέπει να σημειώνουμε, το ξαναλέω, το έλεγα και πριν που μιλήσω στο τηλέφωνο έξω, πρέπει να σημειώνουμε και τις επιτυχίες και τις θετικές αποφάσεις, αλλά και το πώς έρχονται. Ναι, γιατί είναι εύκολο να στήσουμε και το ψηφίδι. Για βάλε το σκορ κάτω για να δούμε επιτυχίες με αποτυχίες πόσο είναι. Θα σου πω. Αν το βάλω με το Γιαννόπουλο ή το Γρόλιο, θα σου πω ότι περισσότερες είναι επιτυχίες. Γενικότερα. Και είναι και είναι και το περιβάλλον. Είναι και ο τρόπος. Όταν ψάχνει το χιλιάρικο για να κάνει την προσφυγή και δεν το δίνει κανένας και πολλές φορές τα βάζουν από την τσέπη τους. Είναι πέρα για πέρα. Μια επιτυχία πέρα για πέρα, δεν το αφισβητεί κανείς. Με χαμηλούς τόνους, με χαμηλά την μπάλα, χωρίς την πανοκρουσία. Γιατί στον Άρη, τι γίνεται. Χτύπα ξύλο, μπορεί ο Γιαννόπουλος να χάσει μια υπόθεση 10.000 ευρώ για τον Άρη. Να τη χάσει, μια προσφυγή. Μπινελίκι θα φάει, και ας έχει γλιτώσει 1 εκατομμύριο το σύλλογο. Απλά το διακύβευμα από όλο, και από την κουβέντα αυτή, αλλά γενικότερα αυτά που συμβαίνουν, από αυτά που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, για μένα είναι το εξής. Ότι πρέπει κάποια στιγμή ο Άρης να σταματήσει να ασχολείται με τέτοιου είδους ζητήματα. Έχει κουραστεί ο κόσμος, το αντιλαμβάνεστε κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Τώρα πάλι, όχι κουπόνια, όχι προσπάθεια, όχι συσπήρωση, όχι κινητοποίηση για να σωθεί το μπάσκετ, όπως το 2012. Αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά. Απλά κάποια στιγμή, ο Θεός που κοιτάει από πάνω, ας ρίξει λίγο και μια ματιά προς αυτή την πλευρά λίγο USA, και να δώσει κάτι, να χαμογελάσει λίγο το χιλάκι του Αριανού. Θα πάμε στο διάλειμμα. Να σας πω το εξής. Θα επιστρέψουμε. Μας δώσεις ρεπορτάζ Καρυπίδης, Ατλαμάζογλου, όλο αυτό το κόνσεπτ. Ακόμα βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Το θετικό είναι ότι βλέπουμε πληρωμές. Δεν έχουν πληρωθεί όλα. Ο Αντρέο πληρώθηκε. Πήρε κάτι ο Τάτος. Γίνεται η κατάσταση. Το ζήτημα είναι να τα κάνουν όλα εντός χρόνου. Με τιμωρία ο Θεός, πιστεύω. Ναι. Με τιμωρία ο Θεός. Γιατί. Ξέρεις ότι είχα χάσει η νομική, ήταν η πρώτη μου επιλογή στο Πανεπιστήμιο. Γι' αυτό. Και την έχασα για ελάχιστα μόρια. Δηλαδή ήμουν από αυτούς που ενώ είχα γράψει 20-20 ευρώ στα περισσότερα. Τι έγραψες εσύ σαν και εμένα στα λατινικά? Όχι, σε αυτά είχα γράψει 20, δεν είναι. Και στα αρχαία είχα λίγο χαμηλότερο μου βαθμό. Και κόπηκα για. Έχασα την νομική για πολιτική. Με τιμωρία από τότε να ασχολούμαι μόνο με δικηγόρους. Στην κατηγορία που λέει η μάνα μου για μένα. Αγράμματος δικηγόρος, έτσι λέει η μάνα μου. Γι' αυτό λέμε για τα νομικά. Να μας πεις αυτά. Γιατί έχουμε ρεπορτάζ. Θα πούμε για Περέιρα. Θα πω και για το Σουηδό που θα έφερε ο Άρης και δεν έφερε. Ποιο Σουηδό? Πάμε στο διάλειμμα. Θα με πεις το Σουηδό. Το Περέιρα Καρυπίδη. Καρυπίδη Ατλαμάζογλου, ας πούμε τι πληρώθηκε σήμερα, γιατί έχουμε και αυτό το ρεπορτάζ. Για τον Πλατέλα θα δώσουμε όλα αυτά μέχρι και τις 7. Ο Πλατέλας, μπράβο. Και τον Πλατέλα. Τι, πια? Επολύθη, ναι, επολύθη, φίλε, επολύθη. Θα τα μάθεις και εσύ σε λίγο. Βασίλη, τι είναι, αλλάζει κονσόλα, τι κάνεις? Τι κάνεις, φίλε? Κάνεις κάτι εκεί πεσμένο στα γόνατα. Βασίλης, εκτός από αυτό ακούστηκε κάπως τώρα όμως, φίλε. Εκτός από ηχοληψία έκανε και πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή. Ταυτόχρονα. Είναι πραγματικά. Τι καλώδια περνάει από κάτω, από πάνω, από δεξιά, από αριστερά.
Τέλος πάντων. Περνάει η ώρα, Βασίλη μου. Αν περνάει η ώρα. Εμείς περάσαμε στη δεύτερη μας ώρα, με αυτά και με αυτά. Σε έχω σε. Πω. Και εγώ που πήγα να σε αποθεώσω, το κάνεις με δική σου πρωτοβουλία, ρε φίλε. Λοιπόν, έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε πολύ ρεπορτάζ να δώσουμε. Υπήρξαν διάφορες συναντήσεις και χθες και σήμερα. Κοιτάξτε τώρα, αυτές οι συναντήσεις, για να μην κουράζουμε και τον κόσμο, γιατί λίγο τώρα με αυτά τα. Ποια από όλες θα πεις τώρα. Οι συναντήσεις εν ώψη της αδειοδότησης θα είναι. Δεν ξέρω αν θα είναι στην ημερήσια διάταξη. Εν πάση περιπτώσει, θα γίνονται πολύ συχνά μέχρι τις 31 Μαρτίου. Διότι πολύ απλά θα πρέπει μέχρι τότε να κλείσουν όλα τα ανοιχτά μέτωπα, να τακτοποιηθούν όλες οι υποχρεώσεις. Το ότι άρχισαν νωρίτερα από πέρσι διαδικασίες, ασφαλώς αυτό είναι μια ένδειξη ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει. Θέλουμε να πιστεύουμε. Και το βλέπουμε και στην πράξη, να είμαστε δίκαιοι. Όπως πέρσι λέγαμε ότι ό,τι να είναι, να είμαστε δίκαιοι. Εντάξει, πάντα κρατάμενα μικρό καλάθι, γιατί άρισισε, όπως λέμε. Κοίταξε, ότι το ξεκίνησε καλά και ότι το πάει σωστά. Δεν πάει να πει ότι το ολοκληρώσει κιόλας. Αυτό θέλουμε. Και αυτό πρέπει να γίνει. Η πρόθεση είναι αυτή και φαίνεται από το γεγονός ότι είναι αλλεπάλληλες συναντήσεις. Όπως σήμερα στην Αθήνα υπήρξε μια συνάντηση. Δηλαδή είχε γεμάτη ατζέντα σήμερα ο πρόεδρος του Άρη. Μετά τον κύριο Περέιρα συναντήθηκε και με τον κύριο Ατλαμάζογλου, που είναι ο δικηγόρος του Τάτου και του Ήλιτ. Στα πλαίσια αυτής Ταυλαρίδη τελείωσε. Ναι. Γιατί εξοφλήθηκε. Ήταν. Ναι. Είναι και δικηγόρος του Αντώνη Καπνίδη, ο οποίος έχει κάνει διακανονισμό. Μπορεί να το χρειαστούμε στην πορεία. Βάλτε το στην άκρη αυτό. Καλοκαίρι. Ναι. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο έχει πάρει τρεις. Δεν μας ενοχλεί. Θα τα δούμε τότε αυτά. Λοιπόν, και για τη γνωστή ιστορία των διαταγών πληρωμής έχουν κάνει και οι δύο. Νομίζω ότι σήμερα, δεν ξέρω αυτό αν έχει κυκλοφορήσει, σας το μεταφέρουμε, αν έχει καμία σημασία, γιατί ούτως ή άλλως υποσυζήτηση είναι πλέον και για το θέμα αυτό. Πέμα, κοινοποιήθηκε και η διαταγή πληρωμής και για τον Ήλιτ σήμερα στην ΠΑΕ από πλευρά του ποδοσφαιριστή. Απλά η κοινοποίηση για το τυπικό έγινε σήμερα. Και ο Μεν Τάτος μαζί με τα δικαστικά έχει 45.000 και ένα 35 είναι ο Ήλιτ, θυμίζω. Αυτά είναι χοντρικά τα. Έχει πάρει τα 25 ο Τάτος. Τα ποσά. Ο Τάτος έχει πάρει κάποια χρήματα, πήρε και σήμερα, θα πάρει και τις επόμενες μέρες τα υπόλοιπα. Δόθηκε η δέσμευση ότι τη Δευτέρα μετά το μάτς με την Καναγία της Καρδίσης θα πάρει και ο Ήλιτ τα πρώτα χρήματα από αυτά που διεκδικεί, που έχει κάνει διαταγή πληρωμής. Και μάλιστα σε ένδειξη καλής θέλησης και συνεργασίας των τελευταίων ημερών με καταβολές χρημάτων από πλευρά της ΠΑΕ, η πλευρά των παικτών μέσω του δικηγόρου τους ξεμπλόκαρε και τον ένα λογαριασμό που είχε δεσμεύσει. Και είναι αυτό μια κίνηση που δείχνει ότι αρχίζει να τρέχει το νερό στα βλάκια στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μένει να μπει και η τελεία, δηλαδή να εξοφληθούν πλήρως τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες, προκειμένου να τελειώσει και αυτή η ιστορία με τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές όσον αφορά την αδειοδότηση. Παιδιά, δεν είναι εύκολο, το αντιλαμβάνεστε όλοι, έτσι. Μιλάμε, πήρε 20 ο Αντρέου σήμερα. Και τα 25, τα 45 έχει πάρει τις τελευταίες 15 μέρες ο Τάτος. Οφειλόμενα είναι. Η υποχρεώση της ΠΑΕ είναι που έχει υπογράψει η ΠΑΕ και να σας πω και ο λάθος χειρισμός της σε κάποιες περιπτώσεις όπως ο Αντρέου την έχει φτάσει να πληρώνει. Τα 77 τα πήρε ο Ταυλαρίδης. Τα 60 από τα 100 τα πήρε ο Καράμπελας. Εντάξει, δεν υπάρχει δυνατότητα να δοθούν όλα μαζί τα χρήματα όπως καταλαβαίνετε. Λίγα-λίγα. Πρέπει να το αξιολογούμε. Πρέπει να το αξιολογούμε αυτό. Δηλαδή το γεγονός ότι δόθηκε η δέσμευση και η υπόσχεση στον δικηγόρο του Ήλιτς ότι θα πάρει τη Δευτέρα έχει να κάνει και με το γεγονός ότι την Κυριακή παίζει ομάδα με την Αναγέννηση Καρδίτσας και να μια καλή ευκαιρία. Παιδιά, τα χρήματα βλέπετε που πηγαίνετε. Δεν πάνε σε καμία τσέπη του Καρυπίδη. Θα πάνε τη Δευτέρα το πρωί, τηλεφωνάει και στον δικηγόρο, έλα να πάρει τα. Και εδώ θέλω να πω κάτι. Θα το συνδέσω λίγο και με όλο αυτό το θόρυβο που γίνεται για τα τηλεοπτικά. Αν και. Συγγνώμη, νομίζω ότι πρέπει να το ανοίξουμε λίγο ως θέμα και να κάνουμε και ένα έτσι πιο αναλυτικό ρεπορτάζ. Και να το δώσουμε στον κόσμο να το καταλάβει. Αν έχετε αντιληφθεί, χθες υπήρξε ανακοίνωση της Νόβα ότι τέλος η κεντρική διαχείριση. Αυτό για τον Άρη είναι ευχή και κατάρα. Ή αν θέλετε, το βάζω ανάποδα. Κατάρα και ευχή. Η κατάρα είναι ότι δεν έχει στάνταρ τα 2 εκατομμυριάκια που θα είχε ανεβαίνοντας. Συν ένα ποσό που παίρνει ως ομάδα που. Παίρνεις, ο Άρης έχει και εμπορικότητα. Όταν ανεβαίνεις από την Football League, παίρνει και ένα ποσό η ομάδα. Ναι, και ο Άρης έχει και την εμπορικότητα, είναι στις 5 ομάδες κατοχυρωμένες στη Super League. Απλά σου λέω ότι παίρνει χρήματα ως ομάδα. 2.200 λοιπόν. Ναι. 2.200. Ναι, 200 λίγα είναι. Όχι. Πρόσεξε λίγο κάτι. Ο Άρης λοιπόν δεν είναι ούτε Λεβαδιακός, ούτε Πανιώνιος, ούτε Πλατανιάς, ούτε Κέρκυρα, ούτε καν Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης που είναι ψηλά. Η Ξάνθη. Γιατί όλες αυτές οι ομάδες τώρα χωρίς τηλεοπτικά θα δείτε που θα καταλήξουν.
Οι μισές θα εξαφανιστούν. Θα αναγκαστούν να ρίξουν τα μπάτζετ τους, να διώξουν τους καλούς ποδοσφαιριστές. Και οι άλλες μισές θα παίζουν με τα λίμα. Οι άλλες μισές ομάδες. Οι ομάδες που έχουν προοπτικές είναι ή αυτοί που έχουν ισχυρό επιχειρηματία ή οι μεγάλες ομάδες που θα στηριχθούν στον κόσμο τους. Και άρα τι θα γίνει, τι σημαίνει στηρίζομαι στον κόσμο και γιατί πρέπει να είναι ο κόσμος και να έχουμε πολύ κόσμο και την Κυριακή στο γήπεδο. Και την κάθε Κυριακή από εδώ και στο εξής. Διότι εσύ θα πάρεις εμπορικά πολλά περισσότερα ως μεγάλη ομάδα, θα πάρεις χορηγούς και την ίδια στιγμή θα πάρεις και ένα καλό τηλεοπτικό συμβόλαιο. Παιδιά, δεν αρκεί να λέμε μόνο ο Άρης έχει πολύ κόσμο. Η κάθε Νόβα ή ο κάθε ΟΤΕ, γιατί ξέρει θα γίνει το καλοκαίρι. Η Νόβα, ο ΟΤΕ και ενδεχομένως η κρατική τηλεόραση. Θα βγουν στην αγορά για να κυνηγήσουν τις μεγαλύτερες εμπορικά ομάδες, για να κατοχυρώσουν τηλεοπτικά συμβόλαια, για να πουλάνε αυτά την επόμενη. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε όλοι ότι και με έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρουμε πού θα είναι ο Παναθηναϊκός, αν θα είναι, ο Άρης στη χειρότερη των περιπτώσεων είναι στην πεντάδα. Δηλαδή, Νόβα, ΟΤΕ, τι έχουνε, γράφουνε. Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Άρης. Και μετά θα πάνε στα υπόλοιπα, όπως αντιλαμβάνεστε. Ο ΠΑΟΚ έχει και την επόμενη χρονιά συμβόλαιο. Δεν έχει. Ίσα-ίσα. Έχει, νομίζω. Δεν έχει. Είσαι σίγουρος? Ναι, το. Α, με την Νόβα μπορεί να έχει. Έχει την επόμενη σεζόν. Αυτόνομο όμως, έχει δικό του. Ναι, μόνος έχει, του. Όμως. Ναι. Άρα η άλλη τέχη θα πάει στου άλλου τέσσερι. Πάει στου άλλου τέσσερι, λοιπόν. Προσέξτε λίγο κάτι. Είναι άλλο να λέμε Άρης είσαι. Και είναι άλλο να σου λέει η Νόβα, ναι, Άρης είσαι. Αλλά κοίταξε να δει. Έχει 5.000 κόσμο, βλέπω. Θα πει ναι, η Β είναι, καταλαβαίνω, η Β από 5 πα 8. Και είναι άλλο να βλέπει 10-12.000 στη Β εθνική, να του πει εδώ μεγαλέ. Εδώ έχει εν δυνάμει 10.000 πελάτε, οι οποίοι όταν θα παίζω στην Α εθνική θα είναι 15. Είναι τεράστια υπόθεση να δείξουμε μαζική παρουσία στο γήπεδο στα υπόλοιπα παιχνίδια αρχή γενομένη από την Κυριακή και βέβαια να βοηθήσουμε και την ομάδα να πάρει και έσοδα. Γιατί ακούτε τα ποσά στα οποία αναφερόμαστε. Παιδιά, δεν γίνεται με 200 και 300 χιλιάρικα έσοδα να βγάλει 1,5 εκατομμύριο. Και κακά τα ψέματα, ξέρουμε τις δυνατότητες του Καρυπίδη, τις βλέπουμε. Εγώ δεν περίμενα να ανταποκριθεί. Θα μου πεις, ήρθε και ο Τόμ από κοντά, βοήθησε και αυτός. Προέκυψε ένα έξτρα έσοδο από εκεί. Έτσι. Αλλά πραγματικά, όταν μιλάμε πλέον, έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε φτάσει και η ομάδα χρειάζεται 100 περίπου χιλιάρικα για να κλείσει τις περσινές πληγές. Γιατί καλός ή κακός, οι φετινοί θα κάνουν και μια υπομονή παραπάνω. Για να τα πάρουν του χρόνου στη Super League. Ήδη, είπε ο Καπνίδης. Το παιδί έφυγε και έβαλε να πληρωθεί το καλοκαίρι. Μετά την αδειοδότηση δηλαδή, για να καταλάβει. Και μπράβο στον Αντώνη. Να του το πούμε. Και μπράβο στον Αντώνη που σε αντίθεση με άλλους που μέχρι τέλους τα πάντα όλα και βοήθησε τη δεδομένη χρονική. Μπορούσα να σα πω ένα απλό. Έκανε προσφυγή αύριο και έφευγε. Και μπελάδες. Και θα έτρεχε να τον πληρώσει πιο γρήγορα. Να λέμε την πραγματικότητα και την αλήθεια. Θα έκανε ό,τι κάνει τώρα με τον Τάτο. Δεν έχει επιλογή. Πρέπει να τον πληρώσει. Και θα την κοπανούσε και όλα τα λεφτά θα τα έπαιρνε και με πίεση κιόλα μέχρι 31 Μάρτη να αναγνωρίζουμε 5 πράγματα. Και το παιδί δέχτηκε και να χαρίσει λεφτά και να πάρει τα οφειλόμενα το καλοκαίρι. Να τα μετακυλήσει. Ναι. Θα μου πει, αυτό είναι το σωστό. Ένας άνθρωπος που σέβεται μια ομάδα όπως ο Άρης. Γιατί και στον Αντώνη δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία από τον Άρη. Νομίζω ότι την αγαπάει την ομάδα, είναι δεμένος με την ομάδα. Αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Εντάξει, για ένα παράπονο. Θέλω να το σημειώνω εγώ. Φετινή του μικρή χρησιμοποίηση. Εντάξει, ένα καθαρά αγωνιστικό. Και αποφάσισε να πάει το παιδί να παίξει κάπου αλλού. Δεν είναι κακό αυτό. Εγώ θέλω. Απέναντι στον Άρη λειτουργήσε σωστά. Όπως λέμε την άποψή μας για κάποιους παίκτες ή οτιδήποτε που νομίζουμε ότι δεν φέρθηκαν σωστά. Όχι ότι δεν δικαιούνται τα λεφτά. Προσέξτε, έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Αυτά που έκανε αυτή τη συμφωνία. Πρέπει να τηρηθεί αυτή η συμφωνία. Σωστό. Γιατί είναι μεν διευκόλυνε, αλλά αυτό το θέμα το μπροστά τον Ιούνιο για παράδειγμα. Ο λέω να μαθαίνει ο κόσμος συμπεριφορές. Ναι. Και νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση όταν το ξέρουμε, έτσι. Παρ' δεν το ξέρουμε, ρε παιδιά, όλα. Δεν τα ξέρουμε όλα. Αλλά όταν μαθαίνουμε ότι ένας παίχτης σέβεται το σύλλογο, γιατί εμένα ο τρόπος λειτουργίας του Καπνίδη που περίμενε, πρόσεξε μέχρι την τελευταία μέρα. Και ποιος μου λέει εμένα ότι ο Μπύρος δεν έβγαινε την προηγούμενη εβδομάδα να τα πει όλα αυτά και να τον Καπνίδη. Τώρα δεν θέλω. Νομίζω και αυτό που έκανε ο Μπύρος, πήρε τους παίκτες, τους έγραψε συμβόλαια κτλ. Και μετά λέει φεύγω. Άλλος αυτός. Αλλά να το σημειώνουμε για τον Καπνίδη. Και τον κάθε Καπνίδη που λειτουργεί με σεβασμό απέναντι στον Άρη, γιατί είναι σεβασμός.
Τώρα, αν εσύ δεν είσαι συνεπής τον Ιούλιο, δεν φταίει ο καπνίδης όταν μας ζητάει τα λεφτά και κάνει διαταγή πληρωμής. Έτσι. Να αξιολογούμε. Και πότε πιέζεις κάποιος. Είναι άλλο να είσαι ο Άρης στη Σούπερ Λίγκα και να έχεις λεφτά, γιατί του χρόνου ευτυχώς θα υπάρχουν και. Χαμήλωσε το λίγο, ρε. Λίγο πιο χαμηλά τη μουσική. Του χρόνου ευτυχώς θα υπάρχουν επιπλέον έσοδα, έτσι υπολογίζονται γύρω στο 1 εκατομμύριο για όλες τις ομάδες από το στοίχημα. Είναι και αυτό μια διέξοδος και είναι θετικό. Σκεφτείτε λοιπόν έναν Άρη, ο οποίος θα έχει το 1 εκατομμυριάκι του από το στοίχημα, το έξτρα, θα έχει το χορηγό του στη φανέλα τον δυνατό. Θα έχει ένα καλό τηλεοπτικό συμβόλαιο γιατί είναι από τις πιο εμπορικές ομάδες. Θα έχει περισσότερα εισιτήρια διαρκείας προφανώς. Θα έχει εισιτήρια διαρκείας και θα έχει. Εισιτήρια πόρτας περισσότερα σίγουρα στους αγώνες. 7-8.000 εισιτήρια πόρτας. Δεν χρειάζεται ο Άρης κάτι άλλο, αν είναι λογικός. Προσέξτε, για να βγει μια Ευρώπη, να είναι τέταρτο-πέμπτος λέω. Δεν λέω για να πάει να χτυπήσει το πρωτάθλημα οτιδήποτε άλλο. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να υπάρχουν διαιτησίες το ένα το άλλο. Αλλά για να είναι. Αυτάρκη για να μην έχει προβλήματα με μια σωστή διαχείριση. Άμα μου αρχίσει και μου κάνει 800 χιλιάρικα συμβόλαιο. Πάλι βιαζόμαστε και πάμε λίγο στα μελούμενα. Ναι, λέω. Έτσι, το πήγε η κουβέντα μαζί με τον καπνίδι, με πήγε στον Ιούλιο γι' αυτό. Αλλά να αξιολογούμε λίγο τις καταστάσεις. Πρέπει να βοηθηθεί η ομάδα όπως και στο μπάσκετ. Πρέπει να είναι ο κόσμος. Δηλαδή, συγγνώμη, την πρώτη χρονιά του Λάσκαρη έγινε ό,τι έγινε. Λέμε για τη συνέπεια του Λάσκαρη, πόσπε. Ναι, είδατε τι έσοδα είχε το μπάσκετ την πρώτη χρονιά του Λάσκαρη. Που είχε 11 sold out σε μπάσκετ. 11 sold out στο μπάσκετ. Είχε Άρης Τρίκαλα και είχε 3.500 εισιτήρια και 1.500 διαρκείας. Και με ένα 200-300 εισιτήρια απόλυτα. Εντάξει, έχετε και ένα ακόμη λόγο να επιδιώξετε να πάτε την Κυριακή στο Κλειάνης Βικελίδης, γιατί το μάτς, ναι μεν μεταδίδεται, αλλά από το Earth Play, δηλαδή διαδικτυακά, δεν είναι από το ελεύθερο κανάλι της ΕΡΤ3. Κάποιοι ίσως δυσκολεύεστε τώρα με αυτές τις ορολογίες που χρησιμοποιούμε. Πηγαίνετε στο γήπεδο και παρακολουθούμε το παιχνίδι. Είναι και τελευταίο μάτς του πρώτου γύρου. Κλείνει δηλαδή το πρώτο μισό του πρωταθλήματος. 45 βαθμούς αν κλείσουμε με το καλό. Δηλαδή, ποιος θα μας το έλεγε και δεν θα μέναμε ικανοποιημένοι. Με 45 βαθμούς. Η ομάδα έκανε μια ψυχωμένη εμφάνιση και αξίζει ένα χειροκρότημα στις Σέρες. Μια παλικαρίσια νίκη με αυτό το 1-3 και ένα χειροκρότημα, νομίζω μια συμπαράσταση τη χρειάζεται η ομάδα. Το λένε και οι ποδοσφαιριστές όταν τους φιλοξενούμε εδώ μετά τους αγώνες, ότι νιώθουν διαφορετικά όταν βλέπουν ένα παλμό και ένα γεμάτο γήπεδο και μια παρότρινση από τον κόσμο. Κακά τα ψέματα. Είναι πολύ βαριά η φανέλα του Άρη, δεν είναι εύκολο να τη φοράς και φαίνεται σε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές το πόσο πολύ τους επηρεάζει, το πόσο πολύ δυσκολεύονται να προσαρμοστούν, το πόσο πολύ δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε συνθήκες λίγο διαφορετικές από αυτές που είχαν συνηθίσει στις ομάδες στις οποίες αγωνίζονταν κακά τα ψέματα. Οπότε την Κυριακή, 3 ώρα το μεσημέρι, παραλαμβάνω, ναι, και από το Earth Play η μετάδοση και όχι από το ελεύθερο κανάλι της ΕΡΤ3. Και φυσικά εννοείται και αύριο στις 6 ώρα στο πολύ σημαντικό παιχνίδι με το Λαύριο για την Basket League Α1. Σας είπαμε για τη συνάντηση λοιπόν. Και θα είναι πολλές αυτές οι συναντήσεις που θα γίνονται όλο αυτό το διάστημα, με την ευχή και το στόχο φυσικά να κλείσουν όλα αυτά τα μέτωπα τις επόμενες εβδομάδες και ο Άρης εκεί μετά το Πάσχα να καταθέσει ένα πληρέστατο φάκελο στην Επιτροπή Αδειοδοτήσεων της ΕΠΕ. Υπολογίζεται ότι η προθεσμία θα είναι και γύρω στις 15 του Απρίλη για να καταθέσεις τα χαρτιά σου. Ανακοίνωση και από τις ιερολοχίτες για το αυριανό παιχνίδι και την απαραίτητη μαζική παρουσία του κόσμου του Άρη, αλλά και για τα κουπόνια. Η ανακοίνωση που αναφέρει λίγο πολύ αυτό που σημειώθηκε και από την πλευρά του Super 3 και είναι θετικό ότι οι οργανωμένοι φίλοι του Άρη, σε όποιο σύνδεσμο και να ανήκουν, έχουν ενώσει τη φωνή τους και τις δράσεις τους προκειμένου να βοηθηθεί η ομάδα για τα κουπόνια των 10 και 50 ευρώ. Και όπως σημειώνω εδώ, τα έσοδα, τα κουπόνια θα πάνε στην ομάδα και στους παίκτες που είναι εδώ και καιρό απλήρωτοι και όχι στην τσέπη της οικογένειας που έχει παρατήσει τον αυτοκράτορα στο χείλο του γκρεμού. Και γι' αυτό προτρέπουμε τον κόσμο να αγοράσει κουπόνια και όχι εισιτήρια και να ενισχύσει το τμήμα και όχι τους. Ο χαρακτηρισμός δεν μπορώ να τον πω δημόσια. Στο ραδιόφωνο. Αλλά όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι έχει εξαπατηθεί στην ουσία ο σύλλογος από όλα όσα βλέπει να γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα και γι' αυτό υπάρχει η αγανάκτηση από την πλευρά των οργανωμένων οπαδών του Άρη, δικαιολογημένη 100%. Να πούμε
μία ατάκα μόνο για τη συνάντηση Καρυπίδη Περέιρα. Νομίζω ότι τέτοιες συναντήσεις δεν βγάζουν πουθενά. Επί της ουσίας, από την άλλη όμως, πρέπει και να γίνονται. Γιατί για να μην νομίζουν ότι μας κοροϊδεύουν. Νομίζω ότι ξέρει τι γίνεται τώρα ο Περέιρας. Όχι, αυτό είναι που θέλω να πω. Ότι βλέπω την ενημέρωση που υπάρχει από την πλευρά της ΕΠΟ, όχι από τον Άρη. Ότι δηλαδή συναντήθηκαν, τα είπαν, τα γνωστά 50-50. Εμείς θέλουμε τα πάντα, όλοι να είναι 50-50. Και είπε ο Περέιρας στον Καρυπίδη, δεσμεύτηκε ότι θα παρακολουθήσει τα παιχνίδια της Football League. Δηλαδή, μιλάμε για έναν που είναι ο προϊστάμενος της ΚΕΔ, είναι ο αρχιδιαιτητής. Πώς θα τα παρακολουθήσει, και δεν έχει. Θα πάρει τα DVD για να το και δεν έχει παρακολουθήσει τα παιχνίδια της Football League. Εντάξει, καλά. Γιατί του έλεγε, με τη Βέρη αυτό, με τη Σπάρτη αυτό, με το τέτοιο αυτό. Θα τα δω και θα σου πω και απλά θα διασφαλίσουμε το 50%. Κουκουλάκης, Τριτσόνης και τα άλλα παιδιά. Χαμπάρι δεν έχει στη Football League. Αυτή είναι. Ο Άρης ευτυχώς κερδίζει και τους διαιτητές. Βλέπουμε ότι ο Όφη με τον κύριο Κουκουλάκη στην ΚΕΔ τα παίρνει τα σφυριγματάκια του. Βλέπουμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά βλέπουμε επίσης και ακούμε και, και ας το κοιτάξουν και εκεί στην Κρήτη ότι και ο προπονητής του σήμερα βγήκε και είπε ότι ο Άρης, παιδιά, θα βγει πρώτος. Εμείς τη δεύτερη θέση κυνηγάμε. Σταματήσουν λοιπόν και να βρίζουν τον Άρη και να ασχολούνται με τον Άρη και όλα τα υπόλοιπα. Αντιλαμβάνομαι για το γιατί γίνεται. Να βρει την Παναχαϊκή. Έτσι, όσοι υπάρχει και φράση για την Παναχαϊκή, ευρέως διαδεδομένη. Αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται ένα κλίμα για το παιχνίδι του Όφη με τον Άρη. Αλλά προσέξτε, παιδιά, γιατί συνήθως αυτά γυρίζουν μπούμεραγκ. Και το λέμε εμείς που την έχουμε πληρώσει σε αντίστοιχα παιχνίδια. Βλέπε Άρης Ηρακλής. Που ξέφυγε η κατάσταση. Ο Άρης όταν έρθει στην Κρήτη, εγώ θεωρώ ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα έχει τελειώσει. Ή τουλάχιστον αυτό περιμένουμε να κάνει η ομάδα. Και είτε κερδίσει είτε χάσει την Κρήτη, μετά έχει 7-8 μάτς που θα τα πάρει. Εφόσον τα θέλει να τα πάρει. Γιατί είναι πολύ καλύτερη ομάδα και έχει ένα πολύ εύκολο πρόγραμμα. Επομένως, αφήστε λίγο τον Άρη, δείτε την Παναχαϊκή και να εύχεστε να πάει ο Άρης να κερδίσει μέσα στην Πάτρα. Μπας και σας βοηθήσει εντός εισαγωγικών. Αυτό να εύχεστε. Λοιπόν, θα πάμε στο break και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημέρο της εκπομπής. Στην τελική μας ευθεία είμαστε. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και προσθέσετε το 54526. Ο φίλος ο 097 λέει αν είναι σίγουρη η επόμενη μέρα με τον Αμερικανό. Εννοεί τον Παπαδόπουλο. Σας είχαμε πει και τα δεδομένα το διάστημα που ήταν εδώ, τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Από όσο γνωρίζουμε, επίκειται αυτές τις μέρες κιόλας μία συνάντηση στην Αμερική όλων των εμπλεκόμενων. Και είναι ζεστός πάντως. Αυτό μπορώ να σας πούμε αυτή τη στιγμή. Είναι ζεστός, βοηθάει, στέλνει χρήματα, βλέπει θετικά το ενδεχόμενο. Αυτό κρατάμε μέχρι στιγμής. Το πλάνο. Εγώ έγραψα και ένα θέμα στην RSS το Σάββατο που ανέλησα κάποια δεδομένα για το πώς έχει ακριβώς το όλο project. Μένει να δούμε τι θα γίνει τους επόμενους μήνες. Προς το παρόν, τα ματσάκια μας, Κυριακή Καρδίτσα, να μπαίνουν τα τριποντάκια και θα έχουμε χρόνο και θέλω να πιστεύω θα τον έχουμε και γρήγορα για να ασχοληθούμε με όλα αυτά τα ζητήματα με μεγαλύτερη άνεση. Να μην πάμε δηλαδή με την ψυχή στο στόμα μέχρι το τέλος, να μας δοθεί η δυνατότητα να ηρεμήσουμε και να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με αυτά τα ζητήματα που αφορούν την επόμενη μέρα. Ένα από αυτά, για παράδειγμα, είναι του Βαγγέλη του Πλατέλα, ο οποίος πιστεύω ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ θα κληθεί την επόμενη εβδομάδα μετά το μας με την Καρδίτσα, δηλαδή, για να συζητήσει μια ανανέωση και αναπροσαρμογή του συμβολέου του, γιατί είναι ένα από τους παίκτες του οποίου θα στηριχτεί ο Άρης την επόμενη σεζόν. Ένα από τους παίκτες που εντάξει, είναι σημείο αναφορά στην ομάδα, με διαφορετικούς οικονομικούς όρους φυσικά, οικονομικούς όρους Super League στο συμβόλαιό του, με κάποια bonus. Θα είναι αντικείμενο συνάντηση την επόμενη ομάδα, γιατί ο Άρης θέλει να κρατήσει τον παίκτη και να σταματήσει έτσι να έχει και σιρήνες από δεξιά και αριστερά, από διάφορες ομάδες που τον πιέζουν, είτε από Ελλάδα είτε από εξωτερικό. Και το ίδιο νομίζω πρέπει να γίνει τις επόμενες εβδομάδες, το αργότερο, και με τον Ούγκο Σόουζα, άλλον ένα παίκτη που θα πρέπει ο Άρης να διατηρήσει το ρόστερ του. Να έχει μια βάση την επόμενη χρονιά και να έρθει να προσθέσει μετά και όλους τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές για να φτιάξει την καινούργια του ομάδα. Κοίταξε, να το κάνεις βέβαια αυτό, πρέπει να έχεις εξασφαλίσει την άνοδο. Πρέπει να έχεις τελειώσει με τα προβλήματα, Τάτο, Ήλιτς, όλα αυτά που λέγαμε και περιγράφαμε λίγο πριν, ώστε να. Εντάξει, έρθεις... ετάτημα να σου πω κάτι με τον Πλατέλα του, αλλά αυτή ήταν η κουβέντα που έγινε όταν ήρθε. Έχει και ένα συμφωνητικό. Εντάξει. Έχει ένα ιδιωτικό συμφωνητικό. Τώρα, νομίζω ότι αν υπάρχει καλή διάθεση και θέλει και από του δύο, νομίζω ότι υπάρχει και ο παίκτη θέλει να μείνει εδώ, γιατί αντιλαμβάνεται ότι στη Super League τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τα δεδομένα είναι διαφορετικά.
και οικονομικά θα είναι καλύτερο το συμβόλαιό του και για τον ίδιο θα παίζει στο ανώτερο πρωτάθλημα της Ελλάδας. Θα αλλάξουμε και το χόρτο. Ναι, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Απλά θέλει να εξασφαλίσει και ο ίδιος ένα καλό συμβόλαιο. Δηλαδή δεν τον αδικούμε. Εντάξει, νομίζω ότι και οι παίχτες. Και με δεδομένο ότι φεύγουν τα τηλεοπτικά και όλα αυτά, αντιλαμβάνονται ποιοι ήρθε αυτό το χρόνο της Football League με λιγότερα χρήματα από αυτά που κανονικά θα έπρεπε να πάρει. Δέχτηκε να το κάνει με την προοπτική να πάρει τα διπλάσια στη Super League. Αυτό θα αξιώσει νομίζω και νομίζω ότι και ο Άρης θέλει να τον κρατήσει και λίγα πάνω, λίγα κάτω θα τα βρουν οι δύο πλευρές. Και αυτό το ραντεβού επίκειται την επόμενη εβδομάδα. Έτσι τουλάχιστον έχουν συνεννοηθεί οι δύο πλευρές να μιλήσουν μετά το τέλος του πρώτου γύρου και το μάτς με την αναγέννηση Καρδίτσας. Και μακάρι να δώσουν και τα χέρια από τώρα και να συμφωνήσουν για ένα καινούργιο συμβόλαιο, να του γίνει και μια επέκταση, δηλαδή μια αναπροσαρμογή αυτό που λέμε, και στη χρονική διάρκεια αλλά και στους οικονομικούς όρους και να ηρεμίζει και ο παίκτης, να αφοσιωθεί 100% στις υποχρεώσεις του. Με την ομάδα, γιατί είναι ένας κομβικός για τον φετινό Άρη ποδοσφαιριστής, κακά τα ψέματα. Και εμένα εκτίμησα κάτι που δείχνει το πόσο το θέλει και τι όνειρα και τι φιλοδοξίες έχει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Είναι αυτές οι λεπτομέρειες από τις οποίες καταλαβαίνεις κάποια πράγματα. Το ότι εκμεταλλεύεται τα ρεπό και πηγαίνει στην Αθήνα, όχι για να πηγαίνει βόλτα στο Κολονάκι, στη Γλυφάδα να πίνει καφέδες. Εντάξει, μπορεί να το κάνει και αυτό και καλά κάνει στα ρεπό του, αλλά πηγαίνει σε ειδικό φυσιοθεραπευτή προκειμένου να κουράρει γενικότερα το σώμα του τις δύο μέρες ενδεχομένως που έχει ρεπό η ομάδα. Και αυτό ξέρετε είναι πολύ σημαντικό για ένα ποδοσφαιριστή. Δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας, ότι ο άνθρωπος το βλέπει σοβαρά, ότι ο άνθρωπος έχει κάποιους στόχους και μέσα από τον Άρη θέλει να τους πετύχει. Και κάνει τα πάντα γι' αυτό. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να τελειώσει και αυτό το θέμα. Είναι βέβαιο ότι για το Σόουζα που ανέφερες θα υπάρχουν και πολλοί άλλοι μνηστήρες, ήδη το βλέπετε λίγο πολύ. Αλλά επανερχόμαστε πάλι σε αυτό που σας λέγαμε και λίγο πριν, ότι ο Άρης με μια ισχυρή παρουσία του κόσμου του στο γήπεδο δίνει ένα πολύ μεγαλύτερο διαπραγματευτικό όπλο, γιατί κάποια στιγμή θα έρθει και αυτό να το συζητήσει και ο Άρης και η άλλη ομάδα που θα ανέβει, αν είναι ο Όφη ας πούμε όσον αφορά την Κρήτη. Είναι πάρα πολύ αγχωμένος για αυτό το θέμα και φάνηκε και από την συναισθηματική έκρηξη, να το πω έτσι, μετά τον γκολ που πέτυχε. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αλλά δάκρυσε. Και όταν τον αγκάλιασαν και οι συμπαίκτες του. Και όλο αυτό είναι απόρρια γενικότερα μιας ψυχολογίας λίγο περίεργης που έχει το τελευταίο διάστημα. Ναι. Και φάνηκε και στον πανηγυρισμό στον γκολ που πέτυχε. Εντάξει, πρέπει να λυθούν ένα-ένα τα ζητήματα για να μπορέσουμε να μπούμε σε μια κανονικότητα και όσον αφορά και αυτά τα θέματα και όλα να πάνε καλά και στο συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι θέματα και ζητήματα που είναι crucial για την επόμενη σεζόν και περιμένουμε άπαντες να ρυθμιστούν με τέτοιο τρόπο ώστε η ομάδα να μην έχει κανένα μα κανένα απολύτως πρόβλημα. Να πω στο φίλο το 097 που λέει έχω τρελαθεί και τα λοιπά με το ένα και το άλλο, να μην τρελαίνεσαι. Θεωρώ ότι θα γίνει αυτό το οποίο πρέπει να γίνει και φέτος και την επόμενη σεζόν, ώστε ο Άρης να είναι δυνατός στην Super League, να είναι καταρχήν στη Super League και μετά να είναι δυνατός. Αλλά κάθε τι πρέπει να γίνει με την σωστή σειρά και στο σωστό χρονικό σημείο. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα θα δούμε πώς ακριβώς θα τρέξει το όλο θέμα. Πώς θα ανταποκριθεί και η διοίκηση της ομάδας και αγωνιστικά αλλά και διοικητικά και ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Web TV της ΕΡΤ, φίλε Νίκο, επειδή πριν τα λέγαμε έτσι με ΕΡΤ Play και τα λοιπά, είναι το Web TV της ΕΡΤ που θα δείξει το παιχνίδι του Άρη με την αναγέννηση Καρδίτσας, δεν θα το δείξει δηλαδή η ΕΡΤ 3. Η ΕΡΤ 3 θα δείξει Σπάρτη Όφη το Σάββατο στις 3 και την Κυριακή Δόξα Δράμας Πανσεραϊκός στο γειτονικό ντέρμπι 3 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι και ο Κισαμικός με την Καλυθέα βλέπω είναι το μοναδικό παιχνίδι που δεν γίνεται Σαββατοκύριακο, θα παίξει Τρίτη στις 3.30. Αυτό είναι το πρόγραμμα που υπάρχει για αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο Άρης παίζει την Κυριακή στις 3 με την ομάδα
από την Καρδίτσα. Την αναγέννηση Καρδίτσας. Και βέβαια θέλει να κλείσει με νίκη, να φτάσει στους 45 βαθμούς. Για το φίλο που ρωτάει για τον Κάσο, πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός, είναι μια ελαφριά κάκωση πρόστιου έξω μηνίσκου. Με βάση έτσι την πρώτη εκτίμηση δεν είναι τόσο σημαντικό το πρόβλημα. Τώρα πιθανώς να τον αφήσει εκτός αποστολής από το παιχνίδι της Κυριακής. Είναι ελαφρύς ο τραυματισμός, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, αν δεν είναι υπερβολικό το επίθετο που χρησιμοποίησα, και σύντομα θα είναι στη διάθεση του Σπανού και πάλι. Τώρα, για τον φίλο που ζητάει να σχολιάσουμε την ανακοίνωση του Όφη, τις αναφορές στη Βέρα κτλ., νομίζω δεν χρήζει καν σχολιασμού. Σας είπα και λίγο πριν σε σχέση με τον Όφη το γεγονός ότι προσπαθούν κάποιοι να βάλουν σε μια άτυπη κόντρα με τον Άρη, ενώ βλέπετε σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο Άρης, βλέπετε πού είναι ο Όφη και πώς ξαφνικά κατάφερε να αναστηθεί. Από εκεί και έπειτα, εγώ πραγματικά εύχομαι ο Άρης και ο Όφη να είναι οι δύο ομάδες που θα ανέβουν κατηγορία, γιατί χρειάζεται το ελληνικό πρωτάθλημα και τον Άρη και τον Όφη στη μεγάλη κατηγορία. Από εκεί έπειτα όμως, αν δεν είναι Όφη και είναι η Παναχαϊκή, δεν θα είναι μια μεγάλη πόλη από την Ελλάδα, το Ηράκλειο, και θα είναι μια άλλη μεγάλη πόλη, η Πάτρα, που θα έχει εκπρόσωπο. Ο Άρης σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι εκεί, πρέπει να είναι στη Super League, και αυτό θα είναι προς όφελος όλων. Για το φίλο πάντως που ρώτησε για τη Βέρεια, για το αν υπάρχει η πώληση και τα λοιπά και αν θα συνεχίσουν και τα λοιπά, διαβάζουμε και εμείς τα ρεπορτάζ. Δεν μπορώ να ξέρω τώρα τι γίνεται με τη Βέρεια και αν υπήρξε πώληση ή όχι. Πάντως σήμερα από ό,τι βλέπω στα ρεπορτάζ, είπαν στους ποδοσφαιριστές της Βέρειας ότι είναι θέμα ορών το deal και ότι θα υπάρχουν κάποιοι επιχειρηματίες της πόλης που θα πάρουν την ομάδα της Βέρειας και έτσι θα συνεχίσει κανονικά στο πρωτάθλημα. Αυτή την άποψη μας ενδιαφέρει σίγουρα, ότι θα παραμείνει η Βέρεια στο πρωτάθλημα. Θα το δούμε και στην πράξη, γιατί πολλές φορές τα έχουμε ακούσει αυτά, αλλά επί της ουσίας δεν τα είδαμε να συμβαίνουν. Αυτά και σε σχέση με τον Όφη, με τη Βέρεια και την προσπάθεια των άλλων ομάδων. Κάποτε φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα και για την σημερινή μας εκπομπή. Αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή, καθώς θα υπάρχει το pre-game από το παιχνίδι του Άρη με το Λαύριο. Στις 6 είναι η μετάδοση, από τις 5 θα είναι εδώ μαζί σας ο Παύλος Ραπτόπουλος και θα έχει τις συνδέσεις του και με Σταμάτη Μουρελή και με Γιάννη Παραπονιάρη και με Νίκο Παπαδόπουλο, που θα είναι η τριπλέτα των ρεπόρτερ του Ολαμπαοτάρης και του Λίμπερο στο γήπεδο, στο Nick Gallis Hall, γιατί θα πρέπει να πάμε και λίγο νωρίς από τις 5 και να δούμε τι γίνεται και με τα κουπόνια, να μαζευτεί και ο κόσμος. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για πολλούς και διάφορους λόγους, και από την εικόνα που θα δείχνουν οι κάμερες και από τη συμπαράσταση που πρέπει να δίνει ο κόσμος και οικονομικά τη συνδρομή που θα υπάρξει από τον φίλο του Άρη, τον κάθε φίλο του Άρη, ώστε τα χρήματα αυτά να πάνε στους παίκτες και στο τεχνικό team. Και βέβαια και αγωνιστικά η ομάδα πρέπει να κερδίσει για να μην για να πει σε περιπέτειες. Βέβαια. Και είναι και μια καλή ομάδα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια αύριο. Έτσι. Και είναι άστοχη αύριο αυτή του Λαυρίου, γιατί εντάξει, φτάνει με τόσα τρίποντα που έχουν βάλει. Λοιπόν, κέρδισε στο Λαύριο Άρης με το τρίποντο του Βασιλόπουλου. Βασιλόπουλου που δεν πάει στην ομάδα. Ναι, σωστά. 71-70. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Καβαδία. Ο γιος Ματζούκης σε λίγο εδώ για να πάρει τη σκυτάλη.